Μπροστά. Το ερώτημα είναι αν θα τα καταφέρουμε να, ε, να πάμε παρακάτω. Γι' αυτό λοιπόν μπήκα. Από βαθύ, βαθιά αγωνία για τη ζωή μου και για την πόλη μου. Έχετε το χρήσμα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το επίσημο χρήσμα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό mm -hmm. δημιουργεί πρόβλημα στο να πείσετε mm -hmm. τους Θεσσαλονικείς ότι θα τους εκφράζετε ανεξάρτητα από την ιδεολογική τους τοποθέτηση. Νομίζω πω δεν δημιουργεί κανένα απολύτω πρόβλημα. Και το παράλληλο θα ήταν αν δεν είχα τη στήριξη από τον πολιτικό χώρο που προέρχομαι και από του ανθρώπου για του μαζί με του οποίου εργάζομαι και αγωνίζομαι τόσα χρόνια. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι είμαστε η μοναδική παράταξη στο Δήμο Θεσσαλονίκη, πραγματικά αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, με ανθρώπου που δεν είναι μόνο κομματικά μέλη. Αντιθέτω, είναι άνθρωποι όλοι που έχουν προσφέρει στην πόλη από μία σειρά θέσει που υπηρέτησαν, είτε πρόκειται για τα κινήματα, είτε πρόκειται για την επαγγελματική του ιδιότητα ούτε είτε, είτε την πολιτική. Άρα, ε, να σας πω ότι νιώθω απόλυτη σιγουριά και αυτό το λέω γιατί έχουμε ξεκινήσει μια πολύ ωραία δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα μας το βγάζουμε μόνοι μας, ούτε πέντε ειδικοί στα γραφεία της παράταξής μας. Το διαβουλευόμαστε κάθε μέρα με τους πολίτες και αυτό νομίζω ότι συνδυστά και μια διαφορά. Η Συμφωνία Πρεσπών είναι ένα από τα θέματα που α, κακά τα ψέματα έχει κόστο για την κυβέρνηση. Το έχει ομολογήσει και ο Πρωθυπουργό, ο κ. Αλέξη Τσίπρα. Είπε, δεν υπολόγισα το κόστο αυτό, γιατί θεώρησα ότι είναι μια, σωστά, μια σωστή και εθνικά ωφέλιμη συμφωνία. Παρ' όλα αυτά, θα ομολογήσετε κι εσεί και εγώ ότι έχει διχάσει τον κόσμο, έχει δημιουργήσει αντιδράσει στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα στην υποψηφιότητά σα αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Καταρχάς δεν νιώθουμε διχασμένοι εδώ πάνω. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη έχει κατακτήσει πια ένα επίπεδο οριμότητα και διαλόγου, έτσι ώστε κάθε πολιτικό ζήτημα, πόσο μάλλον αναφορά μια κρίσιμη εθνική υπόθεση, να μπορούμε να τη συζητήσουμε. Δεν είναι η εικόνα τη Θεσσαλονίκη οι άνθρωποι που χτυπούσαν τον πουτάρι, δεν είναι η εικόνα τη Θεσσαλονίκη αυτοί που βεβαιώνουν το μνημείο του ολοκαυτώματο, δεν είναι η εικόνα τη Θεσσαλονίκη οι περικεφαλέ και τα άλλα στου δρόμου. Μιλάμε για μια πολύ βαθιά δημοκρατική. Η Συμφωνία των Πρεσπών πράγματι ήταν ένα ζήτημα το οποίο, αν θέλετε, ανέδειξε αγωνίε, φόβου των πολιτών, τι οποίε σέβομαι και σημερίζομαι, ε, σέβομαι απόλυτα. Σημερίζομαι την άποψη του ότι τόσα χρόνια μα είχαν κρεμάσει φαντάσματα πάνω από το κεφάλι μα. Και θα σα το πω και πιο συγκεκριμένα α, και on camera. Επειδή πέρασε από το Υφυπουργείο Εσωτερικών Μακεδονία Τράκη, όπω γνωρίζετε, έπαιξε και αυτό το ρόλο τη διαμόρφωση μια αντίληψη. Από εκεί και πέρα, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια επωφελή συμφωνία αν κάτι χρειαζόμαστε στα Βαλκάνια ήταν η ειρήνη, είναι συνεργασία, είναι φιλία για να μπορούν οι χώρε και οι πόλει μα να πάνε μπροστά. Επομένω, αυτή τη στιγμή όμως θεωρώ ότι γίνεται μία λάθος συζήτηση. Εμείς μιλάμε για αυτοδιοίκηση. Και ο Θεσσαλονικιός θα πρέπει να ψηφίσει η Θεσσαλονικιά με βάση την καθημερινότητά του και με άλλα κριτήρια. Αυτό ακριβώ σας έλεγα. Μήπως αυτό αφορά σας... την κεντρική πολιτική σκηνή. Εγώ δεν κατεβαίνω για υπουργό εξωτερικών. Είμαι με μία ομάδα ανθρώπων. Γι' αυτό βάλαμε και την παράταξή μας. Ωραία τρίπλα, θα έλεγα, για να μείνω λιγάκι στην ποδοσφαιρική ορολογία. Ωραία τρίπλα. Η, η, η τρίπλα σα ωραία. Με την καλή έννοια το λέω. Αλλά αναφυσβήτητα εσεί διεκδικείτε το Δήμο και όχι το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει και ένα κλίμα, μία ατμόσφαιρα που δεν σα αφήνει, α πούμε, ε, να ξεδιπλώσετε το πρόγραμμά σα όπω ακριβώ θα θέλατε. Κοιτάξτε, ε, καταρχά νομίζω ότι έχουν εκτονωθεί οι αντιδράσει ακριβώ γιατί το πιο κρίσιμο ζήτημα ήταν να ενημερωθούν οι πολίτε, να είναι ενήμεροι για το τι λέει αυτή η συμφωνία. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμά μα το ξεδιπλώνουμε κάθε μέρα, το ξεδιπλώνουμε στι γειτονιέ. Σε λίγο έχουμε έναν αδεικτό διάλογο διαβούλευση για το συγκοινωνιακό στη Θεσσαλονίκη, το πιο κρίσιμο ζήτημα, εκεί που ταλαιπωρούνται οι πολίτε. Και η διαφορά μα είναι ότι έρχονται οι φορεί να συμβάλλουν, άρα σχεδιάζουμε επί συγκεκριμένου. Δεν έχει νόημα να συνεχίσει η Θεσσαλονίκη να σχεδιάζει. Ξεχωριστά το νουάτ, ξεχωριστά το μετρό, ξεχωριστά το ποδήλατο. Κάποια στιγμή αυτά πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι με του χάρτε και να φτιάξουμε την επόμενη μέρα. Και αυτό το κάνουμε ήδη πριν να πάρουμε το Δήμο. Και κάτι άλλο προσωπικό τώρα. Μια νέα α, γυναίκα α, διεκδικεί την ψήφο των συμπολιτών τη. Ε, Δυστυχώ υπάρχει η αντίληψη ότι μια νέα κοπέλα ή μια ωραία κοπέλα, γιατί όχι, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, Όπω έλεγαν και οι παλαιοί πολιτικοί, δέχεται πειρά. Το έχετε νιώσει αυτό. Έχετε νιώσει αυτή ε, τη σεξιστική, ρατσιστική επίθεση. Νομίζω ότι τη νιώσαμε όλοι μας μαζί. Ναι, προφανώς, έχω πέσει θύμα τεράστιου σεξισμού, μπούλινγκ. Για μένα ήταν αδιανόητο το ότι μια γυναίκα που μετέχει στην πολιτική ζωή του τόπου θα... Θα, θα έπρεπε να υποστεί ένα τέτοιο κανιβαλισμό. Δολοφόνησαν τον χαρακτήρα μου, α, την οικογένειά μου. Υπάρχουν ιδεότητε, ψεύδι. Είναι, είναι βίαιο συνέστημα. Δεν στο κρύβω, κύριε Παπαδάκη. Είναι πολύ βίαιο να ξέρει ότι είσαι κάπου, ότι δεν έχει να κρύψει απολύτω τίποτα και είσαι από του λίγου σε αυτή την πόλη που δεν έχει να κρύψει απολύτω τίποτα. Η μάλλον είσαι από, ε, κομμάτι αυτών των πόλεων που μπαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου. Και αυτό για το οποίο έχουν να με κατηγορήσει ότι είμαι γυναίκα και είμαι νέα. <Για> ε, είμαι βέβαιη όμω ότι οι Θεσσαλονίκοι απέχουν. Εντάξει, στην Αθήνα οι Θεσσαλονίκοι απέχουν πάρα πολύ από τη διακίνηση τέτοιων fake news, τέτοιων αντιλήψεων, ακριβώ γιατί ξέρουν ποιο είναι ο καθένα από εμά. Ξέρουν που ήταν τα χρόνια του αγώνα, ξέρουν ποιοι ήταν στι δομέ αλληλεγγύη και ξέρουν ποιοι λύσανε τα ζητήματα, τα κεντρικά τρία χρόνια τώρα. Γιατί ο καθένα από εμά, αν θέλετε, και από του φαινόμενου ω επικρατέστερου υποψήφιου και υποψήφια, α, έχει διατελέσει σε κάποιε θέσει ευθύνη. Σα συγκρίνω λοιπόν τι έκανα εγώ στο Υπουργείο Μακεδονία Τράκη και τι έγινε από του προηγούμενου υπουργού, που κατεβαίνουν υποψήφοι για το Δήμο. Και φυσικά α συγκρίνω το πώ στηρίξαμε εμεί το Δήμο Θεσσαλονίκη, που τον βάλαμε σε τάξη, που βρήκαμε χρηματοδοτικά εργαλεία, που στηρίξαμε την αρχή αυτή, κριτικά βέβαια και όπου, όπου στα θετικά βήματα, επί προγραμματικών θέσεων. Και συγκρίνω με την εποχή του Παπαγεωργόπουλου. Αυτό είναι το δίλημα των εκλογών. Εάν θέλουμε να πάμε τόσο πίσω. Και ποιο 30α, 30, άρες, 30 άρες, 40 άρες, 50 άρες, 60 άρες, θέλει να γυρίσει τόσο άσχημε εποχέ για την πόλη. Α, κυρία Νοτοπούλου, ήταν μια πρώτη γνωριμία μαζί σα. Ε, θα ακολουθήσει κι άλλη συζήτηση. Θα επιδιώξουμε να τα ξαναπούμε μέχρι το τέλο τη προεκλογική περίοδου που επισήμω ξεκινάει από τη, από τη Μεγάλη Τετάρτη, αύριο, μεθαύριο. Ναι. Να σα ευχηθώ καλή επιτυχία, όπω ευχήθηκα και στον κύριο Ταχιάο, για το καλό σας της πάνω απ' όλα. Σας... Σα ευχαριστώ εκ μέρου και τη παράταξη όλη. Θα ήθελα πολύ να κάνουμε μια κουβέντα επί των προγραμματικών μα θέσεων, γιατί θα το πρέπει κάνουμε. να συζητήσουμε πώ θα ζουν οι πολίτε το 19, το 20 και το 20. Δεσμευόμαστε ότι θα το κάνουμε. Την καλημέρα μα. Να Εμείς είστε καλά. Αυτό που θέλουμε είναι μια Θεσσαλονίκη εκεί στο φω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν. Ε...